Γεια σας, λέγομαι Μαρκέλα Σελιανίτου και είμαι εργοθεραπεύτρια. Δουλεύω στην ψυχική υγεία. Πάμε λοιπόν να δούμε, να συνεχίσουμε να βάφουμε τους σκύλους από πολυμερικό πυλό, προσθέτοντας το μαύρο χρώμα. Λοιπόν, το χρώμα που πρόσθεσα αυτό εδώ το μια σταλίτσα είναι το μαύρο και είναι μια σταλίτσα επειδή το μαύρο είναι πολύ δυνατό χρώμα, πύραυλος, τούρμπο που τους λέω και εγώ στη δουλειά και το πάμε με μεγάλη προσοχή, το πάμε πολύ τσιγκουνευτά, μου πέσε και η κάμερα πριν, αλλά αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πήρα το πινέλο το λεπτό. Πάω στην άκρη εδώ στο μαύρο, του έχω πάρει λίγο νεράκι. Πάω στην άκρη στο μαύρο. Δεν παίρνω από το ίδιο το χρώμα πολύ, γιατί το φοβάμαι παιδιά το μαύρο. Και θα πάω από τα σίγουρα, θα πάω από το πιο μαύρο σημείο του σκυλουδιού που σίγουρα είναι η μυτούλα του. Να το, και τα ρουδούνια μέσα, τσακ 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 τσακ. Είναι δύσκολο να κοιτάω μέσα από την κάμερα, ελπίζω να φαίνεται. Ορίζω λοιπόν τη μυτούλα του, κρατάω το πίνελο σαν στυλό, όπως σου είπα και πριν. Και μιας και πέρασα τη μυτούλα του, θα του μαυρίσω εδώ πέρα και τα χυλάκια του, να δούμε πώς πάει. Τον γυρνάω με τη μύτη του πινέλου, εδώ έχουμε περάσει στα πιο δύσκολα στάδια. Γυρνάω και τούμπα, σκουραίνω κι άλλο τα χυλάκια του από μέσα. Κάτσε να πάμε και από την άλλη την πλευρά. Εδώ. Το ίδιο κόλπο. Πατάω το πίνελο εκεί που θέλω να βάψω για να μην μου πάει και πολύ στις επιφάνειες που δεν θέλω να πάει το σκούρο. Ο λόγος που το βλέπεις ήπιο το μαύρο είναι ότι δεν πήρα μαύρο πάστα. Δεν πήρα ποσότητα μαύρο. Το αραίωσα. Και μπορώ αναλόγως να δώσω και λίγο εδώ. Ας δούμε πως πάει το σκυλί μας. Να τους. Θα δώσω και λίγο εδώ στις άκρες τα φτάκια του. Αν είχα πάρει τώρα μαύρο από το σώμα του χρώματος, θα είχε γίνει καταστροφή. Γι' αυτό σου λέω το μαύρο, παιδιά, δειλά-δειλά. Κάτσα του βάλω λίγο ακόμα αραιωμένο, ελπίζω μην το μετανιώσω. Βλέπεις ένα πείραμα που εξελίσσεται. Ωραία, αραιωμένο εδώ. Και κάτσα του ρίξουμε και εδώ πέρα στο σαγονάκι κάτω από τη γλωσσίτσα του. Γνωστό το κόλπο, πιέζω στο σαγονάκι για να αποφύγω τη γλώσσα. Σε αυτό το σημείο, νάτος. Νομίζω ότι πάει αρκετά καλά. Σε αυτό το σημείο θα φτιάξω κόκκινο ή ροζ αναλόγως για τη γλώσσα. Και εδώ θα δείξει αν θα το καλύψει, που πάει να πει, θα δείξει αν δεν πειράζει να το βάφουμε όλο στην αρχή ή αν θα πρέπει να αφήνουμε τη γλώσσα στο ανοιχτό χρώμα που έχει ο πολυμερικός πυλός. Πάμε για το επόμενο στάδιο. Όχι, δεν θα ρίξω την κάμερα. Λοιπόν, βάλαμε το κόκκινο, βάλαμε το άσπρο και τώρα θα πρέπει να ξεπλύνουμε το πινέλο καλά. Θα πάρω το λεπτό για να ξεπλύνω το πινέλο, του ρίχνω ένα καλό ανακάτεμα, του ρίχνω ένα καλό στράκισμα, πάω και στο χαρτάκι και το τσεκάρω, δεν το θέλω πολύ βρεμένο, καλό είναι το πινέλο. Και από το πιο έντονο χρώμα, που είναι το κόκκινο εδώ, θα πάρω και θα πάω στην άκρη στο άσπρο για να φτιάξω ροζ. Αυτό για να μπορώ να ελέγξω πόσο ανοιχτό χρώμα το θέλω. Και επειδή είναι ήδη βαμμένη η γλώσσα, εγώ δεν θα το αραιώσω ιδιαίτερα, παιδιά. Για να καλύψει και να μου βγάλει το αποτέλεσμα που θέλω. Κοίτα και ένα κόλπο. Στριφογυρνώντας το, φτιάχνω μύτη το πινέλο. Για να μπορεί να πηγαίνει εκεί που θέλω εγώ να πάει. Πάμε τώρα. Στηρίζουμε την κάμερα. Όπως σου είπα και πριν, κρατάω το πινέλο σαν μαρκαδόρο χαμηλά. Θα γυρίσω το σκύλο μου τούμπα, θα τον φέρω εδώ να βλέπεις εσύ καλά και εγώ δεν γίνεται να το κοιτάω από την κάμερα γιατί θα κάνω λάθος. Για να δούμε.
πετυχαίνει το πείραμα. Μου φύγε και στο σαγονάκι. Λοιπόν, εγώ το θέλω λίγο πιο έντονο. Δεν το βλέπεις τώρα, αλλά θα πάρω λίγο ακόμα κόκκινο και θα το αναμίξω με το ροζ για να το κάνω πιο έντονο. Αυτά τα κόλπα, να αρχίσεις να ασχολείσαι, θα καταλαβαίνεις πότε θέλει να το ανοίξεις, πότε θέλει να το σκουρίνεις. Τα ανοίγουμε με το άσπρο. Εδώ, το γνωστό κόλπο. Πατάω πάνω, εδώ που θέλω να βάψω, στη γλώσσα ας πούμε. Θα βάλω και ελάχιστο νερό στο πινέλο, στη μύτη, γιατί το νιώθω ότι μου διψάει λίγο. Ελάχιστο νερό, παιδιά, γιατί είναι λεπτοδουλειά εδώ και δεν πρέπει να στάξει. Θα το πατήσω πάνω στη γλωσσίτσα και θα κοιτάξω να τρυπώσω όσο καλύτερα μπορώ. Να τα πλάγια της γλωσσίτσας. Νομίζω ότι το καλύπτει καλά. Περισσότερη πίεση εκεί που με παίρνει να πιέσω. Μύτη το πινέλο εκεί που έχει λεπτομέρεια για την άκρη. Λοιπόν, για να δούμε και εδώ, στη γωνίτσα του, εδώ που μου έχει βαφτεί μαύρη γλωσσίτσα, θα τρυπώσω πάλι, πατάω στη γλωσσίτσα, θα πάρω και περισσότερο κόκκινο να μην είναι τόσο χλωμή, για να το κάνουμε λίγο πιο έντονο. Το καλό όταν το φτιάχνω στη κάμερα είναι ότι βλέπεις στην πράξη τα διάφορα βήματα και τις διάφορες παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε, τις διάφορες διορθωτικές. Τι θέλουμε πιο ρόδινη, πιο έντονη τη γλωσσίτσα. Έχω πάρει πιο πολύ κόκκινο. Τρυπώνω εδώ μέσα. Θα το δω και από την άλλη πλευρά. Να το. Και τα δύο χέρια στηριγμένα για να είναι σταθερά. Να το. Πιο έντονα γίνεται. Μπορείς να την κάνεις και κατακόκκινη τη γλωσσίτσα, είναι θέμα γούστου. Έτσι, και να σου πω και ένα κόλπο. Εδώ που μου ξέφυγε στο σαγόνι, να το εξελίσσεται το σκύλουρας, εδώ που μου είχε ξεφύγει στο σαγόνι, θα ξεπλύνω το πινέλο μου καλά, σου δείξα πριν πώς, είναι ο ήχος που ακούς, και θα πάω να καλύψω την ατέλεια εκεί που μου φύγε με λίγη όμπρα. Δεν θα πάω στο μαύρο γιατί το φοβάμαι, όπως σου έχω πει. Λοιπόν, πήρα λίγη όμπρα και πάμε να κάνουμε και μια διόρθωση, να δεις επί τόπου πως γίνεται. Να, θα πάρω λίγο πιο έντονη. Είναι ένα καλό κόλπο για να διορθώνεις ατέλειες. Πάω στο σαγόνι λοιπόν, πιέζω το πινέλο και τρυπώνω εδώ που μου έχει ξεφύγει το ρόζ της γλωσσίτσας, το εξαφανίζω. Να το να. Να το να λοιπόν. Θα κάνω λίγο πιο κόκκινη τη γλώσσα στην άκρη, πιστεύω ότι θα δείξει πιο ωραίο. Πήρα λίγο πιο έντονο κόκκινο με το πινέλο, πάω λίγο στην ακρούλα της γλώσσας και του δίνω. Βλέπεις ότι απλώνεται καλά γιατί δεν έχει στεγνώσει. Απλώσω λίγο ακόμα. Okay. Και τώρα, μιας και ασχολούμαι με ρόδινα, κόκκινα και αυτά, παρατήρα ότι έχω βάλει ροζ και μέσα στα φτάκια του. Λοιπόν, θα φτιάξω ροζ ή θα ξανοίξω λίγο αυτό που είχα για τη γλώσσα. Το γνωστό σύστημα με το πινέλο, μύτη το πινέλο, κρατημένο σαν μαρκαδόρο, σαν στυλό. Και πρόσεξε τώρα τι θα κάνω. Βρίσκω τη σωστή γωνία και τρυπώνω εδώ και πιέζω το πινέλο να αφήσει ροζ χρώμα. Θα πάρω λίγο περισσότερο για να δείξει. Yeah. Καλά πάει. Όχι, δεν θα πάρω περισσότερο. Καλό είναι και έτσι. Εδώ. Να το το ένα αυτί. Θα πάω στο άλλο αυτί, του είπα το σκύλο. Εδώ, μύτη το πινέλο, προσέχοντας να μην λερώσω γύρω-γύρω. Το πιέζω να αφήσει χρώμα, χωρίς να τρέχει. Νομίζω ότι είναι έτοιμα και τα αυτιά του. Να το, όπα. Συγγνώμη σκύλε μου. Να τους. Μέχρι στιγμής ήρθε η ώρα να του προσθέσω και κάποια άσπρα στοιχεία.
που έχει. Αυτό που ακούς είναι το καλό ξέπλυμα του πινέλου. Πηγαίνω στο άσπρο, εκεί που είναι καθαρό το άσπρο, όχι εκεί που φτιάξαμε το ροζ, και στο δείγμα μου έχει λίγο άσπρο πάνω από τη μυτούλα του. Να το, ένα άσπρο τριγωνάκι. Εγώ θα το δώσω αυτό το άσπρο τριγωνάκι γιατί μου αρέσει. Λοιπόν, μύτη το πινέλο, στηριγμένο, είπαμε, στα μαρκαδόρος, απαλές κινήσεις. Δεν έχω πάρει σχεδόν καθόλου νερό. Κάνουμε, νάτος. Το ισιώσω λίγο, κάτσε του, δώσω και λίγο νεράκι. Εδώ. Θα φτιάξουμε αυτό το σχήμα που έχει εδώ. Νομίζω ότι είναι καλό. Ναι, νάτος. Και έχει και λίγο άσπρο στο σαγονάκι ο άλλος. Θα τον δώσω και σε αυτό. Λοιπόν, εδώ. Βλέπεις, δεν χρειάζεται να το πολύ προσέχω τώρα. Έχω κάνει τις λεπτομέρειες. Νάτονε. Νάτος ο σκυλός πως προχωράει. Και πάμε για το κεφάλαιο μάτια. Αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ. Πατάμε ένα πόους. Και ήρθε η ώρα τώρα να φτιάξουμε τα μάτια. Με αγχώνουνε τα μάτια. Γενικά αυτό με αγχώνει γιατί θα πρέπει να βγει το ένα ίδιο με το άλλο. Μπορεί να μου βγει αλήθωρος. Θα δείξει όμως, παιδιά. Θα δείξει. Λοιπόν, έχω πάρει το λεπτό πινέλο. Έχω πάρει λίγο νεράκι. Και έχω πάει στο μαύρο χρώμα. Και κάνω μύτη το πινέλο. Το κρατάω σαν μαρκαδόρο χαμηλά. Θα προσπαθήσω να δώσω πρώτα δειλά τις κόρες των ματιών. Όσο μπορώ να μην ελευθερήσει, παρατηρήστε την κίνηση. Ίσα που το ακουμπάω με τη μύτη του πινέλου, δεν το πιέζω, ίσα που ακουμπάει για να μπορώ να ελέγχω αυτό που θέλω να πετύχω. Νομίζω ότι είναι σχετικά εντάξει, κάτσε να το ματιάσουμε. Λοιπόν, τώρα θα ξεπλύνω πάρα πολύ καλά το πινέλο, αυτό που ακούς είναι, να φύγει το μαύρο. Και θα πάω στο άσπρο, γιατί θέλω να κάνω το ασπράδι του ματιού. Εννοείται θα κάνω πάλι μύτη το πινέλο. Για να δούμε πώς θα μας βγει. Όταν λέω μύτη το πινέλο, το βλέπεις πως είναι λίγο σαν αρπαχτικό. Μην το πας έτσι, δεν θα ελέγξεις. Έτσι. Σαν αρπαχτικό. Λοιπόν, και άντε να δούμε. Για να μην φαίνεται, ναι. Πάω στο ένα ματάκι στην άκρη, ίσα που το ακουμπάω. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάω και στο άλλο τώρα, ίσα που το ακουμπάω και προσπαθώ να το πετύχω όμοιο με το από εκεί. Για κάτσε να δούμε. Θέλει ένα ψηλό ανέβασμα με μεγάλη δειλία από εδώ. Για να δούμε. Ναι, και νομίζω ότι θέλει και λίγο σκούρο από πάνω και είναι έτοιμος ο σκύλος. Λοιπόν, ελπίζω να μην είναι η κίνηση αυτή για την οποία θα μετανιώσω και να πω δεν τ' άφηνω όπως ήτανε. Λοιπόν, έχω πάει πάλι στο μαύρο, μύτη το πινέλο, βλέπεις σαν αρπαχτικό, να είναι η μύτη προς τα εκεί που θέλω να πειράξω. Και θα βάλω λίγο σκούρο εδώ πέρα. Λίγο πήρα, τέλος πάντων, καλύτερα λίγο παρά πολύ. Να πειράξω εδώ λίγο τις γωνίες. Να πειράσω λίγο ως οφθαλμαπάτη τη γλυπτική του. Να δείξει ότι έχει μεγαλύτερο βαθούλωμα εδώ από ό,τι πραγματικά έχει. Νομίζω ότι δεν θα το πειράξω άλλο, παιδιά. Φοβάμαι να το πειράξω άλλο. Θεωρώ ότι ο σκυλούδαρος αυτός είναι έτοιμος.
Να τη λοιπόν η κύριη, να κι άλλος ένας που έκανα στο μεταξύ. Κάτσε να τους βάλουμε να χωρέσουν όλοι μαζί να τους δεις. Να τη. Ελπίζω να ασχοληθείς. Είναι πολύ ωραία δραστηριότητα αυτή. Όπα, για όλη την οικογένεια. Σου δίνει την ευκαιρία να εξερευνήσεις άλλους τρόπους να περνάς το χρόνο σου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε, καλά να είμαστε. Αυτά προς το παρόν.